Οστρακιά. Ορισμός. Είναι εξανθηματική νόσος. Αιτιολογία. Οφείλεται στον β' αιμολυτικό στρεπτόκοκο της ομάδας A, ένα γραμ θετικό βακτήριο. Παθογένεση. Τα στελέχη του σταφυλόκοκου παράγουν ερυθρόγονο τοξίνη. Κλινική εικόνα. Η έναρξη είναι άμεση ύστερα από επόαση 30 έως 60 ώρων. Εμφανίζεται α υψηλός πυρετός, β' αιμετός, γ' κεφαλαλγία, δ' ταχυκαρδία. Αμυγδαλές. Στις αμυγδαλές εμφανίζονται εξιδρώματα και συνυπάρχει έντονο άλγος. Παθογνωμονικό σημείο της οστρακιάς. Χαρακτηριστική είναι η ερυθρά γλώσσα με προεξοχή των θυλών που δίνει την όψη φράουλας. Ερύθυμα. Στην οστρακιά παρατηρείται έντονο κόκκινο ερύθυμα, το οποίο κατά την πίεση γίνεται λευκό. Εντοπίζεται αρχικά στο πρόσωπο, στο λαιμό και στο θώρακα και στη συνέχεια σε ολόκληρο το σώμα. Οφείλεται στην ερυθρόγονο τοξίνη που παράγεται από στελέχη του σταφυλόκοκκου. Τρόπος μετάδοσης. Μεταδίδεται με τα σταγονίδια των πτιέλων με μολυσμένα αντικείμενα, με το γάλα ή τα παγωτά. Επιπλοκές. Οι επιπλοκές της οστρακιάς είναι 1. Η μέση οτίτιδα. 2. Το περιαμυγδαλικό απόστημα. 3. Η αρθρίτιδα. 4. Η οξία μυοκαρδίτιδα. 5. Η ενδοκαρδίτιδα και 6. Η νεφρίτιδα. Επιδημιολογία. Ηλικίες που προσβάλλονται και εποχή του χρόνου που εμφανίζεται η οστρακιά. Εμφανίζεται στα παιδιά ιδίως κατά τη χειμερινή περίοδο σαν αμυγδαλίτιδα φαρυγίτιδα. Θεραπεία. Γίνεται με χορήγηση πενικυλίνης τουλάχιστον για 10 ημέρες ή ερυθρομικίνης και με συμπτωματική αντιμετώπιση όπως παυσίπονα και γενικότερη υποστήριξη.